Κορινθίου στη δεύτερη, από το τρίτο κεφάλαιο και από το 17 εδάφιο. Επιστολή προς Κορινθίους δεύτερη του Αποστόλου Παύλου, τρίτο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Ο δε Κυρίος είναι το Πνεύμα, και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένον πρόσωπον, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόναν, από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου, δια τούτο, έχοντες την διακονία ταύτην, καθώς ελεήθημεν, δεν αποκάμνομεν, αλλά απαρνήθημεν τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δολώνοντες το Λόγο του Θεού, αλλά με την φανέρωση της αληθείας, συνιστώντες εαυτούς προς πάσαν συνείδησην ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιον ημών και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτο ετύφλωσε το νου, δια να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόν του Θεού, διότι εμείς δεν κηρυττωμεν εαυτούς, αλλά τον Χριστόν ίσουν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια τον ίσουν. Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, ως της έλαμψεν τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων ισοστράσκηνα σκεύη, δια να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και οχή εξ ημών. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στενοχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι πελπιζόμενοι. Διωκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντος εν το σώματι, δια να φανερωθεί εν το σώματι ημών και η ζωή του Ιησού. Διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατον δια του Ιησού, δια τον Ιησούν, δια να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τη θνητή ημών σαρκή. Ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κάτω το γεγραμμένον «επίστευσα διό και ελάλησα» και εμείς πιστεύομεν διό και λαλούμεν, εξεύροντες ότι ο Αναστήσας τον Κύριον Ιησούν θέλει αναστήσει και ημάς διά του Ιησού και παραστήσει με ηθημών, διότι τα πάντα είναι δια σας, ώστε η χάρις πλεονέσασα δια την ευχαριστία των πλειωτέρων να περισσεύσει εις την δόξα του Θεού. Δια τούτο δεν αποκάμνουμεν, αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος θύρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται κάθε κάστην ημέρα, διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς κάθε υπερβολήν, εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Επειδή εμείς δεν ατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, τα μη βλεπόμενα αιώνια. Αμήν. Στον κόσμο λοιπόν, λέγει ο Ιησούς Χριστός, θα έχετε θλίψεις. Πλην μη φοβήστε, γιατί η θλίψη δημιουργεί φόβο στην καρδιά των ανθρώπων, αγωνία, ανησυχία, αβεβαιότητα. Πολλές φορές αν οι θλίψεις είναι μεγάλες, απελπισία και απόγνωση. Δεν υπάρχει πιθανότητα στον κόσμο αυτό να μην έχουμε θλίψεις. Καμία περίπτωση τέτοια δεν υπάρχει μέσα στη Γραφή. Άλλωστε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πεντακάθαρα μας αποκαλύπτει, μας φανερώνει και μας συμβουλεύει να αγωνιζόμαστε να εισερχόμεθα πάντοτε δια της στενής πύλης, και αν περάσουμε θα βρεθούμε σε τεθλιμμένη οδό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα στον κόσμο αυτό ο χριστιανός να μην έχει θλίψεις. Βέβαια ο Κύριος μας λέει μην φοβήστε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε, και η νίκη που θα μας δώσει ο Χριστός εξαρτάται από την πίστη μας, καθώς είναι γεγραμμένο αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Όμως η Γραφή λέει ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή εργάζεται δοκιμή. Η δοκιμή εργάζεται ελπίδα. Μια ελπίδα μόνο στο Χριστό, η οποία δεν κατεσχύνει. Αλλά όμως
Λέει και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και το θέμα μας με τη χάρη του Χριστού σήμερα. Η θλίψη, την οποία ο Απόστολος Παύλος στο Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού, την αποκαλεί προσωρινή ελαφρά θλίψη, πρέπει να εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπορβολήν αιώνιον εκεί στον ουρανό βάρος δόξης. Αλλιώς η θλίψη είναι άχρηστη και επιζήμια. Δηλαδή, όταν θλιβόμεθα, πρέπει να θλιβόμεθα κάτω από προϋποθέσεις, δηλαδή πιο σωστά να αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις μας κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι θα εργάζονται αιώνιον βάρος δόξης και μάλιστα καθ' υπερβολήν και εις υπερβολήν. Αλλιώς είναι άχρηστες οι θλίψεις. Δεν μας προσφέρουν τίποτα, παρά μόνο ότι ο Θεός με τη θλίψη μας βοηθάει να αυξάνεται η υπομονή μας που είναι αναγκαία, γιατί έχουμε χρήση υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαμβάνουμε την επαγγελία του Θεού, γιατί εάν η θλίψη εργάζεται υπομονή και η υπομονή δεν έχει έργο τέλειο, όπως λέει η Γραφή, γιατί με την θλίψη και την υπομονή δοκιμάζεται η πίστη μας, τότε ούτε και τότε η θλίψη δεν εργάζεται δοκιμή. Και εφόσον η θλίψη δεν εργάζεται δοκιμή, είναι ματαία. Και το αποτέλεσμα θα είναι ο Θεός να φέρνει μεγαλύτερη θλίψη, μεγαλύτερα προβλήματα, μέχρι να κατανοήσουμε τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της θλίψης ή των θλίψεων που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας. Εάν τις θλίψεις τις περνάμε προσευχόμενοι «Πάρτη Κύριε και ελευθέρωσέ με», τότε είναι άχρηστη η θλίψη αυτή. Έστω και αν ο Θεός μας ακούσει και την πάρει. Είναι ανάγκη να λαμβάνουμε παιδεία από τη θλίψη, ώστε να μπορούμε με χαρά να υπομένουμε για να εργάζεται υπομονή δοκιμή και η δοκιμή ελπίδα. Όμως ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει τον τρόπο για να αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Επαναλαμβάνω, μπορούμε τις θλίψεις να τις αντιμετωπίζουμε με τέλεια αποτυχία και να μην φέρουν κανένα καλό στη ζωή μας, ή να τις αντιμετωπίζουμε με απόλυτη επιτυχία, ώστε το αποτέλεσμα να είναι καθ' υπερβολήν εις υπορβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Και ο τρόπος της απόλυτης επιτυχίας είναι όταν εμείς ενατενίζουμε την περίοδο των θλίψεών μας, όχι στα βλεπόμενα, γιατί θα πέφτουμε, αλλά στα μη βλεπόμενα, γιατί θα ευλογούμεθα. Γνωρίζοντας ότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν, πώς αντιμετωπίζει ο χριστιανός με απόλυτη επιτυχία τη θλίψη του, τις θλίψεις του, όχι κλαίγοντας, όχι απελπιζόμενος, όχι απογοητευμένος, όχι αποκαμωμένος,
γιατί δεν αποκάμνομεν, λέει ο Λόγος του Θεού, παρόλο που ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως πρέπει, λέω εγώ, να ανανεούται κάθε κάστην ημέρα, κάθε μέρα να υπάρχει ανανέωσης του εσωτερικού ανθρώπου. Κάθε μέρα. Αλλιώς και οι θλίψεις που μας φέρνει ο Θεός για εκπαιδευτικό λόγο είναι άχρηστες, αλλά και οι μέρες μας περνάνε χωρίς νόημα. Αν δεν ανανεούται ο εσωτερικός μας άνθρωπος κάθε μέρα. Ανανέωσης καθημερινή. Και αυτό θα έρχεται αν εμείς συνειδητά, όχι διαβάζοντας με παπαγαλία το Λόγο του Θεού, αλλά συνειδητά με επίγνωση της αληθείας του Λόγου του Θεού και του Ευαγγελίου, πραγματικά ενατενίζομαι, προσκαρτερούμε, προσδοκούμε, στρέφουμε την προσοχή μας στα μη βλεπόμενα με τα μάτια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αιώνια, και όχι στα βλεπόμενα, γιατί αυτά είναι πρόσκαιρα. Άρα λοιπόν, το απαραίτητο για τη ζωή του χριστιανού είναι να ανανεούται ο εσωτερικός άνθρωπος κάθε μέρα. Και ποιος θα μας το εξηγήσει πώς θα ανανεούται ο εσωτερικός άνθρωπος κάθε μέρα άλλος από το Λόγο του Θεού? Εδώ θέλω να κάνω μια μεγάλη παρένθεση. Η ανανέωση του εσωτερικού ανθρώπου πρέπει να είναι πρώτον και καλύτερον βέβαια στη σχέση μας με το Θεό, αλλά η ανανέωση των εσωτερικών ανθρώπων πρέπει να είναι πρώτα μέσα στην οικογένεια, όταν ο άντρας και η γυναίκα ενατενίζουν στα μη βλεπόμενα, τότε ο Θεός εργάζεται αιώνιον βάρος δόξης μέσα από τις θλίψεις της οικογένειας. Γι' αυτό και η οικογένεια, και μόνο τότε η οικογένεια, δεν αποκάμνει. Δεν χάνεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ανανεούμεθα σαν άτομα ως προς τον εσωτερικό άνθρωπο, σαν οικογένεια ως προς τον εσωτερικό άνθρωπο, καθώς θα ενατενίζουμε στα μη βλεπόμενα, και θα πρέπει να ανανεούμεθα και σαν εκκλησία, όταν η εκκλησία βλέπει, προσδοκά όλοι μαζί, όλοι μας μαζί, στις επεμβάσεις του Θεού που θα φέρει στη ζωή μας τα μη βλεπόμενα. Τι ελπίζουμε, αδελφοί, σαν εκκλησία? Τις ενέργειες του Θεού, καθώς ο Λόγος του Θεού ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Τι ελπίζουμε σαν εκκλησία? Να ευλογήσει ο Θεός τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας. Τι περιμένουμε σαν εκκλησία? Την ανανέωσή μας κάθε μέρα. Σαν άτομα λοιπόν να ανανεούμεθα, σαν οικογένειες να ανανεούμεθα, μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τις προσευχές, να μην χάνουμε το χρόνο μας με άχρηστα πράγματα, να μην καταπεινόμεθα από τη θλίψη, αλλά με ελπίδα στο Χριστό να στρέφουμε το βλέμμα μας στον ουρανό, από όπου περιμένουμε όχι μόνο τη βοήθειά μας, αλλά στην πραγματικότητα την ανανέωση του εσωτερικού ανθρώπου. Εάν δεν έρχεται η ανανέωση του εσωτερικού ανθρώπου, ο άνθρωπος γερνάει, γιατί επικρατεί ο εξωτερικός άνθρωπος. Και ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται. Γερνάει όχι μόνο στο σώμα,
αλλά και στην ψυχή και στο πνεύμα. Γερνάει, ξέρετε τι θα πει γερνάει, χάνει τις δυνάμεις του. Αποκάμει, εξασθενίζει, όπως το σώμα, καθώς περνάνε τα χρόνια, εξασθενίζει. Δεν έχω τώρα που είμαι 67 χρονών τις δυνάμεις τις ίδιες που είχα όταν ήμουν 30, σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο σημείο. Είναι ανανεωμένος ο εσωτερικός μου άνθρωπος πολύ περισσότερο από όσο όταν ήμουνα 37 που μπήκα στην Εκκλησία. Αυτή η ανανέωση είναι απαραίτητη, όχι μόνο λοιπόν στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στην οικογενειακή μας ζωή, στη σχέση μας με την οικογένειά μας, στις σχέσεις μας με τους αδελφούς μας, στις σχέσεις μας με όλους τους ανθρώπους. Αλλά για να γίνει αυτό, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Πρέπει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας να είναι ο Κύριος. Δηλαδή και να οδηγούμεθα και να διοικούμεθα, αλλά και να περπατάμε κατά το Πνεύμα. Γιατί μόνο όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, εκεί υπάρχει ελευθερία. Εάν δηλαδή δεν κυριαρχεί στη ζωή μας ο παράκλητος το Πνεύμα της αληθείας, δεν είναι κύριος της ζωής μας ο παράκλητος το Πνεύμα της αληθείας, δεν θα μπορούμε να ανανοούμεθα, όπως θα δούμε παρακάτω. Και αν το Πνεύμα το Άγιο είναι ο κύριος της ζωής μας, δηλαδή δεν φοβόμαστε ανθρώπους, μόνο το Θεό, δεν οδηγούμεθα από ανθρώπους, μόνο από το Πνεύμα το Άγιο, δεν διοικούμεθα από ανθρώπους, αλλά μόνο από το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχουμε άλλο διδάσκαλο, μόνο το Χριστό, τότε θα βλέπουμε ως μέσα από ένα καθρέφτη τη δόξα του Κυρίου, πώς όμως, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο και όχι όπως ο Μωυσής και η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί λέει η Γραφή, έως σήμερον λοιπόν, όταν αναγιγνώσκεται ο Μωυσής στους Ιουδαίους, στους Ισραηλίτες, καλυμακείται, πού? Στις καρδιές τους. Δεν μπορούν να δεχθούν τον Χριστό. Γιατί είναι και καλυμμένος ο Χριστός. Όταν όμως επιστρέψει κάποιος, εν προκειμένου λαός Ισραήλ, στον Κύριο, τότε θα αφαιρεθεί το κάλυμα. Σε μας λοιπόν έχει αφαιρεθεί το κάλυμα. Γι' αυτό έχουμε και τη δυνατότητα να ορίσουμε στη ζωή μας Κύριο το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λοιπόν ορίσουμε στη ζωή μας Κύριο το Πνεύμα το Άγιο, τότε θα βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου, καθώς έχουμε ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, θα αντανακλάται η δόξα του Κυρίου επάνω μας και εμείς θα μεταμορφωνόμαστε, θα ανανεούμεθα σε αυτήν την εικόνα που βλέπουμε μέσα από τον καθρέφτη της δόξας του Θεού, θα μεταμορφωνόμεθα, θα ανανεούμεθα από δόξα σε δόξα δια του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο ορίσαμε Κύριος στη ζωή μας. Πώς λοιπόν θα ανανεούμεθα ως προς τον εσωτερικό άνθρωπο, παρόλο που ο εξωτερικός άνθρωπος θύρεται, όταν στη ζωή μας Κύριος είναι ο παράκλητος το Πνεύμα της αληθείας. Πώς θα ανανεούμεθα, όταν δια του Πνεύματος του Αγίου μπορούμε να βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Και καθώς θα βλέπουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, θα ανανεούμεθα κάθε μέρα, που είναι το ζητούμενο, από δόξης εις δόξα. Και ο άνθρωπος ο χριστιανός δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος, αλλά θα είναι πάντοτε οικοδομούμενος, αυξανόμενος, ανανεούμενος, μεταμορφούμενος από δόξης
εις δόξα κατά την εικόνα της δόξης του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτή είναι η χριστιανική πορεία και η χριστιανική ζωή. Αν δεν περπατάμε έτσι, αδελφοί, τότε η πορεία μας είναι σε κίνδυνο. Αλλά θα περπατάμε έτσι με επίγνωση. Καθώς δεν ενατενίζουμε, δεν προσβλέπουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Ώστε ο εσωτερικός μας άνθρωπος να ανανεούται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, εργαζόμενος αιώνιον βάρος δόξης. Είπαμε ότι έχουμε ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, δηλαδή δεν έχουμε κάλυμα. Και επειδή δεν έχουμε κάλυμα, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι είμαστε ικανοί, αν και ικανότης ημών δεν είναι από τον εαυτό μας, αλλά είμαστε ικανοί να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει σε μας κάλυμα, επειδή επιστρέψαμε στο Χριστό και αφαιρέθηκε το κάλυμα και βλέπουμε καθαρά τη δόξα του Θεού μέσα από καθρέφτη ως εν κατόπτρο, βλέπουμε καθαρά όμως τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, ο Θεός μας έδωσε την ικανότητα να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης. Μας έδωσε λοιπόν μία διακονία. Και τώρα ξαναρχόμαστε από την αρχή. Το Πνεύμα το Άγιο θέλουμε, και προσέξτε αδερφοί, αμήν, θέλουμε να είναι Κύριος στη ζωή μας. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Καθώς έχει φύγει το κάλυμα που υπάρχει στο λαό Ισραήλ, ώστε να μην μπορούμε τη δόξη, να βλέπουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, μπορούμε λοιπόν να μεταμορφωνόμεθα κάθε κάστην, να ανανεούμεθα κάθε κάστην, και μας χάρισε ο Θεός μία διακονία Καινής Διαθήκης, όχι μόνο να γνωρίζουμε το Χριστό, αλλά και να ομολογούμε το Χριστό. Όχι μόνο μας επεκαλύφθη το Ευαγγέλιο, αλλά και να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Όχι μόνο μας χαρίστηκε να γνωρίσουμε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά και να τα μεταφέρουμε και να τα διαδίδουμε και να τα επεκτείνουμε στους ανθρώπους τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Γι' αυτό στο τέταρτο κεφάλαιο λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δια τούτο έχοντες αυτήν την διακονία της Καινής Διαθήκης, όχι εξιδίας ημών ικανότητος, καθώς η ικανότητα αυτή είναι από το Θεό, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού και να τον κηρύττουμε το Λόγο του Θεού, έχοντες σαν Κύριο στη ζωή μας τον παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας, έχοντες λοιπόν την διακονία αυτήν, καθώς λέει, λεηθήκαμε να την έχουμε, δεν αποκάμνουμε, να και ποιος είναι ο άνθρωπος που δεν αποκάμνει. Ό,τι και να γίνει, δεν αποκάμνει. Δηλαδή, δεν πέφτει. Δεν απογοητεύεται, δεν απελπίζεται, δεν χάνεται. Γιατί έχουμε αυτήν τη διακονία. Τη διακονία της Καινής Διαθήκης που μας χαρίστηκε καθώς αφαιρέθηκε από μας το κάλυμα και πήραμε την απόφαση, Κύριος μας να είναι ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, όπως είπε και ο Χριστός στους μαθητάς του, δεν θα πάτε τώρα να κηρύξετε το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί δεν έχετε ακόμη αυτή τη διακονία, αλλά όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, τότε θα λάβετε δύναμη και τότε θα πάτε να εκπληρώσετε τη διακονία αυτή. Και έχοντας τη διακονία αυτή πλήρη, δεν θα αποκάμνετε.
Γι' αυτό ο χριστιανός δεν αποκάμνει. Αλλά ποιος χριστιανός? Αυτός. Όταν αποκάμνεις κάτω από θλίψεις που ο Θεός επιτρέπει και μάλιστα ποτέ μεγαλύτερες από αυτές που αντέχεις κατά το Λόγο του Θεού, σημαίνει ότι δεν έχεις αυτή τη διακονία. Σημαίνει ότι δεν ατενίζεις τα μη βλεπόμενα, αλλά ατενίζεις τα βλεπόμενα. Σημαίνει ότι δεν έχεις κάνει τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας Κύριο, γι' αυτό εχάνεις το θάρρος σου από κάμεις. Κουράζεσαι, παραλύουν τα γόνατά σου, εκλείονται τα χέρια σου. Έχοντας λοιπόν τη διακονία αυτή, δεν αποκάμνουμε, αλλά με τη φανέρωση της αληθείας που μας χαρίστηκε, δια του Ιησού Χριστού συνιστόμεν τους εαυτούς μας προς κάθε συνείδηση ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Έχοντες λοιπόν τη διακονία αυτή, έχουμε τη δυνατότητα να φανερώνουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου κατά αποκάλυψην Θεού, όχι κατά διδασκαλία ανθρώπινη, καθώς διδάσκαλος μας είναι ο Χριστός, Κύριος μας ο Παράκλητος. Ο Θεός τι κάνει? Καθώς φανερώνουμε την αλήθεια, μας συστήνει στις συνειδήσεις, όχι στο μυαλό, ούτε ακόμη και στην καρδιά, αλλά στο βάθος του εσωτερικού ανθρώπου, εκεί όπου υπάρχει η φωνή του Θεού απαρχής, στη συνείδηση των ανθρώπων, μας συνιστά ο Θεός και μάλιστα ενώπιον του Θεού. Πάντοτε? Όχι. Όχι πάντοτε, όχι. Μα αφού έχουμε ανακεκαλυμμένον το πρόσωπό μας, δεν έχουμε κάλυμα, αφού έχουμε το Πνεύμα το Άγιο Κύριο, αφού ο Χριστός μας διδάσκει, αφού μας καθιστά ικανούς σε αυτή την υπηρεσία, αφού φανερώνουμε την αλήθεια, τότε γιατί δεν μας συνιστά ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων ενώπιον του Θεού? Γιατί πρέπει απαραίτητος να απαρνούμεθα τα κρυπτά της εσχήνης μας, αυτά τα κρυπτά τα οποία της εσχήνης, της ντροπής μας, τις αμαρτίες μας, τα απαρνούμε, θα τα καταδικάζουμε, τα διώχνουμε από τη ζωή μας. Δεν τα ξέρει κανένας άλλος, αλλά τα ξέρει ο Θεός, ο οποίος μας συνιστά στη συνειδήση των ανθρώπων. Εάν δεν έχουμε απαρνηθεί τα κρυπτά της εσχήνης μας πρώτον, δεν μπορεί ο Θεός να μας συστήσει στη συνειδήση των ανθρώπων ενώπιον Του. Δεύτερον, μη περιπατούνται σε πανουργία. Δεν περπατάμε με πονηριά, αλλά με αγαθοσύνη. Δεν έχουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Δεν κάνουμε σχέδια πολύπλοκα, ανθρώπινα. Θα κάνω αυτό για να γίνει αυτό και θα πήγαινε. Όχι έτσι. Όχι. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Δεν έχουμε πονηριά, δεν έχουμε πανουργία. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει και κάνει σχέδια δικά του, τότε ο Θεός δεν θα σε συστήσει στη συνειδήση των ανθρώπων, που θα δούμε για ποιο λόγο μας συνιστά ενώπιον του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει, αδερφοί αγαπητοί, τις πρωτοβουλίες μας. Δεν θέλει τις λογικές μας ενέργειες και πολύ περισσότερο δεν θέλει τη δικαιοσύνη μας. Ο Θεός θέλει αντί την πρωτοβουλία τη δική σου, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αντί τη δικαιοσύνη τη δική σου που είναι σαυρό μικρούχο, τη δικαιοσύνη του Θεού. Αντί τη λογική σκέψη τη δική σου, θέλει τη λογική σου λατρεία προς το Θεό. Θέλει το λογικό άδωλο γάλα να σε ταΐζει. Γι' αυτό
Και τρίτον, συγγνώμη, μη δε δολώνονται στο Λόγο του Θεού. Δεν νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Δεν τον αλλοιώνουμε το Λόγο του Θεού. Είναι τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε ο Θεός ο ίδιος ο παντοδύναμος, στον οποίον μεταμορφώνεσαι από δόξη σε δόξα δια του Πνεύματος του Αγίου, βλέποντας τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, ο ίδιος θα σε συστήνει στις συνειδήσεις των ανθρώπων προς σωτηρία, θα σου δίνει καρπό δηλαδή προς σωτηρία, εάν απαρνηθείς τα κρυπτά της εσχήνης σου, περιπατείς εν αγαθοσύνη και όχι εν πανουργία και δεν νοθεύεις, δεν δολώνεις το Λόγο του Θεού. Τότε το απόλυτο είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Τότε είσαι σκεύος εκλογής του, που ο Θεός σε συστήνει συνειδήσεις των ανθρώπων, ώστε να λαλείς σαν λαλών λόγια Θεού και ο Χριστός να σώζει με τα λόγια τα δικά σου. Να βλέπεις το αποτέλεσμα της καρποφορίας σου εν Χριστώ Ιησού. Πάντοτε, όχι. Εάν το Ευαγγέλιο λοιπόν ημών, το οποίο έτσι κηρύττουμε, να μην τα ξαναπώ πώς, είναι και καλυμμένο στους ανθρώπους, στους απολυμμένους είναι και καλυμμένο, τον οποίον επειδή είναι άπιστη, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, ώστε να μην επιλάμψει εις αυτούς ο εφωτισμός του Ευαγγελίου, της δόξης του Χριστού, που είναι η εικόν του Θεού. Άρα σε όλους θα συστήνει ο Θεός τα λόγια σου στις συνειδήσεις όλων των ανθρώπων ενώπιον του, αλλά όλοι δεν θα σώζονται, θα σώζονται μόνο οι πιστοί, γιατί οι άπιστοι έχουν από τον διάβολο τυφλωμένο το νου και δεν μπορεί να επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Και γιατί ο Θεός εργάζεται με αυτό το θαυμαστό τρόπο με μερικούς ανθρώπους? Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κηρύττουν τον εαυτό τους, δεν διεκδικούν την αυθεντία, ούτε τις γνώσεις του Θεού, ούτε τις αποκάλυψεις του Ευαγγελίου, δεν θεωρούν τον εαυτό τους μεγάλο τι, αλλά κηρύττουν τον Ιησούν Χριστόν μόνο σαν Κύριον, τους εαυτούς τους όμως δούλους των ανθρώπων χάριν του Χριστού. Μιλάμε για τις αρχές της επιστήμης της κυβερνήσεως στα πνευματικά. Γιατί θέλουμε όλοι μας να αυξανόμεθα, πράγμα το οποίο θέλει ο Θεός, σε καρποφορία. Αλλιώς, αν δεν έχεις καρπό, είσαι άχρηστος. Άχρηστος. Αν δεν έχεις καρπό, πάσης φύσεως ευάρεστον εις τον Θεόν. Ο άκαρπος χριστιανός είναι άχρηστος χριστιανός. Και γιατί τα κάνει ο Θεός όλα αυτά και πώς τα κάνει ο Θεός όλα αυτά? Διότι ο Θεός που είπε να λάμψει φως εκ του σκότους καταρχάς λέγον γεννηθεί το φως και εγένετο, αυτός είναι που έλαμψε στις καρδιές μας και μας φώτισε για τη γνώση της δόξης του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή δεν αναγνωρίσαμε τη δόξα του Θεού παρά μόνο γιατί ο Χριστός, ο Θεός είπε δια του Ιησού Χριστού γεννηθεί το φως και ήρθε η γνώση του φωτισμού της δόξης του Θεού σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μάλιστα μέσα από το πρόσωπο του Χριστού, σε ανθρώπους που έχουν ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, σε ανθρώπους που έχουν τη διακονία αυτή, σε ανθρώπους που έχουν την καρποφορία, που ο Θεός ευαριστείται
να δίνει σε ανθρώπους. Αλλιώς ο άνθρωπος θα τρέχει, θα τρέχει, θα τρέχει και ποτέ δεν θα φτάνει. Θα αγωνίζεται, θα αγωνίζεται, θα αγωνίζεται και ποτέ δεν θα καταφέρνει τίποτα. Θα προσπαθεί, θα προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, το σημερινό μας μάθημα για την πορεία μας, για την καρποφορία μας και για να, καθώς ο εξωτερικός άνθρωπος στήρεται, ο εσωτερικός άνθρωπος να ανανεούται και επιπλέον η προσωρινή ελαφρά θλίψης που προκαλεί και τη φθορά του εξωτερικού ανθρώπου να εργάζεται καθ' υπερβολήνης υπερβολήνης στη ζωή μας αιώνιον βάρος δόξης. Να αυξάνονται οι καταθέσεις μας στον ουρανό. Να αυξάνεται η δόξα του καθενός μας στον ουρανό. Έχοντας λοιπόν αυτόν τον θησαυρό, ποιο θησαυρό, της χριστιανικής ζωής, της πνευματικής ζωής, έχοντας αυτόν τον θησαυρό στον εσωτερικό άνθρωπο, μέσα σε χωμάτινα σκεύη, ενώπιον όλων των δυνάμεων, φανερώνεται ότι υπάρχει η δύναμη, η υπερβολή της δύναμης του Θεού, η οποία δεν είναι ανθρώπινη. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι ο στράκινος σκεύος, είναι χώμα. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος είναι χωμάτινος και επειδή μέσα στα οστράχινα σκεύη τοποθέτησε ο Θεός έναν τέτοιον εσωτερικό άνθρωπο που ανανεούται κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε κάστην μέρα, εργαζόμενος καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης ο Θεός μέσα σε αυτόν, φαίνεται η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού μέσα στην αδυναμία του οστράκινου σκεύους που είναι ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από το οστράκινο σκεύος τίποτα. Αν είσαι γέροντας ή γερόντισσα και ο εξωτερικός άνθρωπος έχει φθαρεί πάρα πολύ, στρέψε το βλέμμα σου στα μη βλεπόμενα, εγκατάλειψε τα μη βλεπόμενα, στρέψε το βλέμμα σου στα μη βλεπόμενα, εγκατάλειψε τα βλεπόμενα, κάνε Κύριό σου στη ζωή σου τον παράκλητο και θα βλέπεις σαν μέσα από καθρέφτη τη δόξα του Θεού και θα μεταμορφώνεσαι δια του Πνεύματος του Αγίου από δόξα σε δόξα κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Η ζωή μας, θλίψεις. Θλίψεις. Κατά πάντα θα θλίβεσαι. Κατά πάντα θλιβόμενη. Αλλά ποτέ στεναχωρούμενη. Δεν θα αποκάμνουμε και δεν θα καταπεινόμεθα από την υπερβολή της λύπης, γιατί ενατενίζουμε στα μη βλεπόμενα. Μα δεν θα έχω χαρά, κατά πάντα θλιβόμενη. Κύριε μου, μα τι Θεός είναι αυτός? Την υπερβολή της δύναμης του Θεού στον εσωτερικό άνθρωπο, στον εξωτερικό άνθρωπο, κατά πάντα θλιβόμενη. Αλλά ποτέ στενοχωρούμενη. Ποτέ δεν θα αποκάμνεις. Ποτέ. Κατά πάντα απορούμενη. Γιατί Κύριε, όλο απορίες. Όλο απορίες. Μα εγώ δεν φταίω. Μα εγώ δεν έκανα τίποτα. Μα εγώ δεν είπα τίποτα. Μα γιατί Κύριε. Κατά πάντα απορούμενη, αλλά ποτέ απελπιζόμενη. Δεν θα σε αφήνει ο Θεός μέσα στις απορίες σου να απελπίζεσαι.
κατά πάντα διωκόμενοι. Διωκόμενοι, διωκόμενοι. Τι να κάνουμε. Κατά πάντα διωκόμενοι. Ο Απόστολος Παύλος λέει έξωθεν μάχη, έσωθεν φόβη. Κατά πάντα διωκόμενοι. Παιδί είσαι στο σχολείο σου. Φοιτητής είσαι στο πανεπιστήμιο σου. Εργαζόμενος είσαι στη δουλειά σου. Στη συγγένειά σου. Στη γειτονιά σου. Όταν μιλάς για τον Χριστό, κατά πάντα διωκόμενοι. Αλλά ποτέ εγκαταλειμμένοι από τον Χριστό. Ο Χριστός θα είναι πάντοτε μαζί σου. Οι άνθρωποι θα σε διώκουνε και ο Χριστός θα σε στηρίζει. Θα σε ονειδίζουνε οι άνθρωποι, ο Χριστός θα σε δοξάζει. Θα σε βρίζουν οι άνθρωποι, ο Χριστός θα σε πενεί. Αλληλούια. Γιατί? Γιατί προσκαρτερούμε να ταινίζουμε στα μη βλεπόμενα. Ποια είναι τα μη βλεπόμενα? Το πρώτος που είναι μη βλεπόμενος ανάμεσά μας είναι ο Χριστός. Και εμείς τώρα δεν βλέπουμε στα πρόσωπα των ανθρώπων που τα βλέπουμε, αλλά βλέπουμε σε αυτόν που δεν τον βλέπουμε, αλλά είναι ανάμεσά μας. Αμήν. Αμήν. Σε ποιον βλέπουμε? Σε αυτόν εδώ. Πού είναι? Εδώ, εδώ, εδώ. Παντού. Δίπλα μου, δίπλα σου, μέσα μου, μέσα σου. Πάνω μας κοιτάει, κάτω μας κοιτάει. Ποτέ απελπιζόμενοι. Καταβαλόμενοι. Θα μας σπρώχνουν και θα πέσουμε. Αλλά ποτέ απολύμενοι. Πάντοτε η αιώνια ζωή θα είναι εν δυνάμει μέσα μας. Πάντοτε. Και εμείς μέσα στην αιώνια ζωή. Και έτσι, μέσα σε αυτή την πορεία, το μόνο που θα μπορούμε να κάνουμε, πάντοτε, να περιφέρουμε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μας. Μέσα σε αυτή την πορεία, το μόνο που θα μας μένει είναι η νέκρωση του Χριστού. Τι θα πει νέκρωσης? Νέκρωσης και Ανάστασης. Τι θα πει νέκρωσης? Νεκρή για τον κόσμο. Νεκρή για την αμαρτία, ζωντανή για τον Χριστό. Νεκρή για τον νόμο, νεκρή για τους ανθρώπους. Ζωντανή για τον Χριστό. Αφού κατά πάντα θλιβόμενοι, απορούμενοι, διωκόμενοι, καταβαλόμενοι, τι άλλο μας μένει? Ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Και το μόνο που θα μπορούμε να περιφέρουμε είναι την έκρωση που δίνει ο Χριστός στο σώμα μας, στην ψυχή μας και το πνεύμα μας, για να μην καταλαβαίνουμε. Θυμάμαι κάποτε στην αρχή η Άννα είχε αυτό το χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν το έχει ακόμη, και της έλεγα, δεν ξέρω αν αυτό που έχεις είναι η ειρήνη του Θεού ή γαϊδουριά. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Έτσι είναι ο χριστιανός. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ο Χριστός μέσα του που του δίνει τη χαρά του και είναι χαρούμενος. Μέσα στις θλίψεις χαρούμενοι βέβαια. Πάντοτε χαίρεται και πάλι θέλω επιχαίρεται, αν και κατά πάντα θλιβόμενοι, απορούμενοι, διωκόμενοι και καταβαλόμενοι, εσείς όμως πάντοτε θα χαίρετε. Γιατί η χαρά του Χριστού θα είναι μέσα σας και η χαρά σας θα είναι πλήρης. Και όταν περιφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο, δεν αγανακτούμε δηλαδή όταν θλιβόμεθα, δεν αγανακτούμε όταν απορούμε, δεν τα βάζουμε με τους ανθρώπους όταν μας διώκουνε, δεν τα βάζουμε με τους ανθρώπους όταν μας καταβάλουνε, μας πρόγνουνε, μας ρίχνουνε κάτω. Γιατί? Γιατί έτσι περιφέρουμε μέσα στον κόσμο την έκρωση του Χριστού, ώστε να φανερώνεται μέσα στο σώμα μας και η ζωή του Χριστού. Τι φανερώνεται δηλαδή? Με χάρη Θεού, με θαύμα. Στη ζωή σου ο Χριστός. Όπως στον Χριστό φανερωνόταν η δόξα του Θεού, στη ζωή σου, εάν ζεις αυτή την πνευματική ζωή, θα φανερώνεται η δόξα του Χριστού. Γιατί?
γιατί πια το έχουμε πάρει απόφαση, λέει ο Απόστολος Παύλος, ζώντες να παραδιδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατον, χάριν του Χριστού, για να φανερωθεί και η ζωή του Χριστού μέσα στη θνητή σάρκα μας, ώστε ο θάνατος μεν, καθώς παραδιδόμεθα εις θάνατον ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον του κόσμου, ενώπιον της αμαρτίας, ενώπιον της ζωής αυτής, να ενεργείται ο θάνατος μέσα μας, η δε ζωή αιώνιος μέσα στους άλλους, στους οποίους ο Θεός μας χάρισε τη διακονία να υπηρετούμε. Είναι θαυμαστή η πνευματική ζωή που ο Χριστός χαρίζει στους ανθρώπους. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση. Έχοντες λοιπόν, που είναι η αρχή των πραγμάτων, το αυτό πνεύμα της πίστεως, καθώς είναι γεγραμμένο «επίστευσα», δύο ελάλησα, δια τούτο ελάλησα. Πίστευσα, εμπιστεύτηκα τον Χριστό, γι' αυτό περιφέρω την νέκρωση του Χριστού, γι' αυτό παραδίδομαι πάντοτε εις τον θάνατο. Γι' αυτό λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει. Αυτό είναι παραδίδει τον εαυτό του στο θάνατο, δηλαδή παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Τον βρίζουν, δεν βρίζει. Τον κακοποιούν, αγαθοποιεί. Τον μισούν, αγαπάει. Τον κατηγορούν, ευλογεί. Γιατί? Γιατί είναι ο Χριστός μέσα του. Γιατί έχει πνευματική ζωή ανθρώπινη ενώπιον του Θεού. Γιατί? Γιατί επίστευσε, γι' αυτό και μιλάει. Έτσι και εμείς, επειδή πιστεύσαμε και εμπιστευθήκαμε τον εαυτό μας τον Χριστό, μιλάμε, γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα αναστήσει ημάς και θα μας παραστήσει νύμφοι και κοσμημένοι ενώπιον του Πατρός Του. Αυτό είναι που ξέρουμε. Τίποτα άλλο δεν ξέρουμε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο Θεός θα μας αναστήσει δια του Ιησού Χριστού και ο Χριστός θα μας παραστήσει νύμφοι και κοσμημένοι στο γάμο του Αρνίου ενώπιον του Θεού. Και αν αυτό είναι που ελπίσαμε, αν αυτό που πιστέψαμε, τότε όλα τα άλλα δεν έχουν καμία δύναμη. Αυτά είναι τα μη βλεπόμενα. Και κατά αυτόν τον τρόπο η χάρη του Θεού πλεονάζει, καθώς πολλοί άνθρωποι δοξάζουν και ευχαριστούν τον Θεό για τη σωτηρία τους από τη δική σου υπηρεσία, τη δική σου διακονία, τη δική σου ζωή. Αξίζει τον κόπο, αδερφοί. Αξίζει τον κόπο να γίνουμε ένας τέτοιος άνθρωπος που θα μεταμορφώνεται και θα ανανεούται κάθε κάστην ημέρα δια του Πνεύματος του Αγίου κατά την δόξα του Θεού που βλέπει μέσα σαν από καθρέφτη στο πρόσωπο του Χριστού, μέσα στις γραφές και μέσα στη ζωή του. Ένας άνθρωπος που πραγματικά εργάζεται, ο Θεός σε αυτόν καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Και εμείς λέμε, Κύριε, κάνε μας έτσι. Δώσε μας αυτή την ικανότητα. Γιατί η ικανότητα αυτή δεν είναι έξιμον, αλλά η ικανότητα αυτή είναι εκ του Θεού. Δώσε μας αυτή την ικανότητα, όχι να το καταλάβουμε, όχι να το κατανοήσουμε πλήρως μόνο, αλλά χάρισέ μας το να το ζούμε. Θέλω να ανανεούμεθα, θέλει ο Θεός, να ανανεούμεθα και να μεταμορφούμεθα κάθε μέρα, κάθε κάστην ημέρα, από δόξη εις δόξαν κατά την εικόνα της δόξης του Θεού, την οποία βλέπουμε μέσα στον Χριστό, μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού.
Αμήν Πατέρα μου, αμήν Πατέρα μου, αμήν Πατέρα μου. Αμήν, σε παρακαλούμε Κύριέ μου, σε παρακαλούμε.